Επιστρέψουμε και πάλι στις οικονομικές ειδήσεις. Πάμε όμως λίγο τώρα να θυμηθούμε μια παλιά υπόθεση η οποία είχε απασχολήσει τόσο την Καβάλα όσο και το Πανελλήνιο. Να καλησπερίσουμε τον δικηγόρο, τον κύριο Χρυσόστομο Βελάκη. Κύριε Βελάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τιμινάκη. Καθώς βγαίνει από ό,τι φαίνεται από το αρχείο, η υπόθεση των κατηγοριών, καταγγελιών που υπήρξαν από οικογένειες εις βάρος μιας νηπιαγωγού στην Καβάλα. Και από ό,τι φαίνεται πλέον έχουμε και αλλαγή της απόφασης από την εισαγγελέα εφετών. Ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος της, έτσι. Έτσι είναι όπως το λέτε, με μία διευκρίνηση, κύριε Τιμιδάκη. Ναι. Η υπόθεση πηγαίνει στο αρχείο όταν και ο εισαγγελέας εφετών συμφωνήσει. Εάν δεν συμφωνήσει ο εισαγγελέας εφετών, το γεγονός ότι ένας πρωτόδικος εισαγγελέας είπε να πάει μια υπόθεση στο αρχείο, σας μιλάω και γενικά και ειδικά για αυτή την υπόθεση, δεν πηγαίνει εκ του νόμου στο αρχείο. Πρέπει να εγκρίνει ο εισαγγελέας εφετών. Άρα το ότι με μια πρόχειρη έρευνα, όπως αποδείχθηκε από την απόφαση της εισαγγελέως εφετών που είναι η ανώτατη της περιφερίας, με μια απολύτως πρόχειρη έρευνα, η πρωτόδικη αντισαγγελέας αποφάσισε να βάλει μια συγκλονιστική, κακουργηματική υπόθεση στο αρχείο, δεν έχει καμία νομική ισχύ, διότι ήρθε η εισαγγελέας εφετών έπειτα από προσφυγή που ασκήθηκε από την πλευρά μας, ανέτρεψε και κονιορτοποίησε στην κυριολεξία αυτή την εσφαλμένη απόφαση και με μια καταπληκτική αιτιολογία ως προς την αξιολόγηση των στοιχείων αποφάσισε και παρήγγειλε την άσκηση κακουργηματικής ποινικής δίωξης κατά της συγκεκριμένης καταγγελόμενης τότε και νυν κατηγορούμενης βρεφονηπιοκόμου. Το εντυπωσιακό του πράγματος είναι ότι η εισαγγελέας εφετών αποφάσισε την άσκηση κακουργηματικής ποινικής δίωξης για το βαρύτερο των αδικημάτων που προβλέπει ο ποινικός μας κώδικας ως προς τα ανήλικα. Το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγια για ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη κατά συρροή και κατά εξακολούθηση. Η προβλεπόμενη ποινή γι' αυτό, κύριε Τζεμιδάκη, είναι κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών. Μάλιστα. Και ο νόμος προβλέπει επίσης ότι είναι ακόμη πιο ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση το γεγονός ότι αυτός που τελεί αυτό το αδίκημα και περιγράφεται στο νόμο για να καταλαβαίνουμε γιατί πράγμα μιλάμε, όποιος τελεί γενετήσιες πράξεις, λέει ο νόμος εις βάρος ναι. ανηλίκου, τιμωρείται με κάθειξη τουλάχιστον 10 ετών, όταν είναι κάποιος παιδαγωγός, που σε συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε και αυτήν την ιδιότητα. Δεν μπορώ να πω προφανώς λεπτομέρειες, αλλά λέω τι περιγράφει ο νόμος για να γίνει κατανοητό για το τι είδους πράξεις ασκείται η συγκεκριμένη ποινική δίωξη. Σίγουρα, οι καταγγελίες, κύριε Βελάκη, θα είναι αρκετά ισχυρές για να έχουμε και αυτήν την απόφαση αλλαγής η οποία ήρθε από την εισαγγελέα εφετών. Υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία φυσικά ακούγονται και οι καταγγελίες οι οποίες έχουν έρθει φαίνεται ότι ίσως αυτές έφεραν την αλλαγή της απόφασης, έτσι. Και η σωστή αξιολόγηση όλων των λεπτομεριών της υποθέσεως. Εντελώς πρόχειρα η πρωτόδικη εισαγγελέας έβαλε μια υπόθεση στο αρχείο. Δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμό γιατί αν θα κάνω θα είναι οξύτατος για αυτήν την ενέργεια. Αυτό απογοήτευσε ή σταμάτησε τους δύο εκ των γονέων, εκ των τεσσάρων καταγγελών των οικογενειών. Προφανώς ήταν για οικονομικούς λόγους, προφανώς δεν το γνωρίζω. Έτσι λοιπόν αυτοί που προσέφυγαν ενώπιον της εισαγγελέως εφετών ήταν δύο οικογένειες. Μία η δική μου που έκαμε πρώτη προσφυγή για ένα κοριτσάκι και άλλο ένα αγοράκι. Και φανταστείτε την απογοήτευση των γονέων όταν έχουν τα στοιχεία και βλέπουν μία εισαγγελέα εντελώς πρόχειρα να στέλνει μια υπόθεση που ο νόμος λέει ότι πρέπει να στείλει σε παιδοψυχολόγο, να την στέλνει σε απλό ψυχολόγο. Ο ψυχολόγος να μην βλέπει το παιδί το δικό μου που εκπροσωπώ, γιατί δεν ήταν συνεργάσιμο, έγραψε. Και να παίρνει και μερικές καταθέσεις από τον βρεφονηπιακό σταθμό, από αυτές που συνυπηρετούν με την καταγγελόμενη και νυν κατηγορούμενη, και να λέει ότι αποκλείεται να συνέβη. Άρα, που το λένε αυτοί οι άνθρωποι,
Άρα δεν θα έγινε κιόλας. Παρακάμπτοντας τα όσα με επιστημονικό τρόπο και με βιντεοληπτικό υλικό περιγράφουν οι καταγγέλλοντες, γονείς, για τα παιδιά τους. Μάλιστα. Αυτά όλα τα είδη εισαγγελέας εφετών. Και από τη μια πλευρά έχουμε την θέση της κατηγορούμενης ότι όλα αυτά βγήκαν από το μυαλό των παιδιών. Από την άλλη υπάρχει το υλικό που υπάρχουν πλήρες περιγραφές. Υπάρχει υλικό, αλλά... κύριε Βελάκη, ναι, υπάρχει, φωτογραφικό, βιντεοληπτικό. Υπάρχει, ναι. Όπως ο νόμος ορίζει, με επιστημονική κατεύθυνση, τουλάχιστον, ναι, για την δική μου την περίπτωση, ναι, ναι, που οφείλω να μιλήσω, όπου περιγράφεται στην κάμερα το τι συνέβη. Το οποίο και το επισημαίνει ιδιαίτερα οι εισαγγελές εφετών στην άσκηση της κακουργηματικής δίωξης και στην ανατροπή της πρόχειρης αυτής πρωτόδικης διατάξης του εισαγγελέως, σαν της εισαγγελέως της Καβάλας. Από εκεί και πέρα, σαφώς θα πρέπει να σκεφτεί κάποιος μιλώντας γενικά. Έχουμε παιδιά 4 ετών. Είναι δυνατόν να έχουν παραστάσεις τέτοιων πράξεων σε αυτή την ηλικία τα παιδιά? Όταν λοιπόν με επιστημονική κατεύθυνση γίνεται βιντεοληψία και περιγράφονται συγκεκριμένα πράγματα, και όταν έχουμε μια εισαγγελέα εφετών που ασκεί την βαρύτερη κακουργηματική δίωξη που προβλέπεται στον ποινικό κώδικα, αυτό οδηγεί αβίαστα σε ορισμένα συμπεράσματα. Σαφώς και κάθε ένας μέχρι να καταδικαστεί θεωρείται αθώος. Πολλές φορές όμως οι αποδείξεις είναι τόσο μεγάλες που δημιουργούν οργή για την ταλαιπωρία των γονέων για αυτό που έγινε από την πρωτόδικη αντισαγγελέα. Και έχω να πω, ολοκληρώνοντας, και το εξής, κύριε Τζεμιδάκη. Ναι. Οι υποθέσεις της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων θα πρέπει να ανατίθενται και να διεξάγονται από εμπείρους. Έτσι, σωστά. Η απειρία οδηγεί σε τεράστια λάθη, μην τα πω διαφορετικά. Γιατί αν οποιοδήποτε από εμάς ήταν γονέας, αν του περιγράφονταν πράξεις από το 4χρονο παιδί του, και ερχόταν έτσι ελαφρά την καρδία οποιοδήποτε δικαστικός λειτουργός να πει, ξέρεις, δεν ασκώ δίωξη. Για σκεφτείτε, τώρα έχουμε δεδομένα. Έχουμε την ανώτατη εισαγγελέα που ασκεί την βαρυτέρα των ποινικών διώξεων. Τι σημαίνει αυτό? Αν οι γονείς δεν είχαν το κουράγιο, και σας λέγω και την κατεύθυνση που έδωσε προς τους γονείς έχοντας τα στοιχεία, τους είπε ότι κι αν ακόμη δεν το κάνετε, έστω και χωρίς οικονομική επιβάρηση θα το κάνω, γιατί είναι η αλήθεια, πρέπει να πάει στο δικαστήριο. Και όταν μιλάμε για ανήλικα, όλοι μας πρέπει και είμαστε ευαίσθητοι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε μικρά παιδιά 4χρονα να περιγράφουν ό,τι περιγράφουν, το οποίο απεικονίζεται στην ασκητή σε ποινική δίωξη. Ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Βελάκη, αυτό. Αυτό περιγράφω, από ό,τι καταλαβαίνω, περιγράφουν ακριβώς την πράξη, οτιδήποτε υπήρξε σε αυτό το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχετε. Περιγράφουν επακριβέστατα το τι τους συνέβη, και αυτό σας λέω το τι λέει ο νόμος. Η ασκητή σε ποινική δίωξη είναι για τέλεση γενετήσεων πράξεων. Μάλιστα. Σε ανήλικο. Κάτι ακόμη, κύριε Βελάκη, πότε να αναμένουμε να οδηγηθεί λογικά ενώπιον τώρα και πάλι του εισαγγελέα, να ξεκινήσει δηλαδή αυτή η υπόθεση τη συγκεκριμένη κατηγορούμενη? Η υπόθεση ξεκίνησε, κύριε Τζεμιδάκη. Ναι. Αναμένεται η χρέωση στον ανακριτή Καβάλας. Ναι. Έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη κατά τη συγκεκριμένη. Εκείνο το οποίο αναμένεται πέραν των δικαστικών διαδικασιών είναι το τι θα κάνει το νομικό πρόσωπο του βρεφονιπιακού σταθμού. Το δυναμικό του οποίου ανήκει η συγκεκριμένη κατηγορουμένη, διότι είδα μία θριαμβολογία από την πλευρά του βρεφονιπιακού σταθμού, ότι κάναν, λέει, μια έρευνα πειθαρχική και τίποτα δεν προέκυψε. Τώρα δεν ξέρω ποιο έχει πιο μεγαλύτερο βάρος. Οι ελεγχόμενοι να κάνουν έλεγχο και να καταλήγουν σε απαλλακτικό πόρισμα ή ο εισαγγελέας εφετών. Περιμένω λοιπόν να δω, έχοντας υπόψη και τις προηγούμενες δηλώσεις, ότι τίποτε δεν έγινε, τι θα κάνει τώρα ο κατανόμο υπεύθυνος αυτού του βρεφονιπιακού σταθμού.
Γιατί προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα η νομοθεσία. Να πούμε ότι έχει απομακρυνθεί βέβαια η συγκεκριμένη ψηφιοποιημένη κόμμα, είναι σε κάποιο άλλο γραφείο. Δεν προβλέπει τώρα. Αυτό ο νόμος. Αυτό υπάρχει Ρεδιδάκη. Τώρα. Αυτή είναι αυτό η εξέλιξη τώρα. Που υπάρχει τώρα. Κάτι βάσει και τις υπόθεσεις που ήταν στο αρχείο. Έτσι τώρα άλλαξαν κάτι τα πράγματα. Κάτι άλλο προβλέπει. Ναι. Και αναμένω την εφαρμογή ναι. της νομοθεσίας. Εγώ δεν θα πω τι λέει ο νόμος. Δεν προβλέπει ναι. την απομάκρυνση. Την μετακινούμε σε άλλη υπηρεσία. Κάτι άλλο προβλέπει. Μάλιστα. Όταν έχουμε δίωξη για κακούργημα και ειδικά για αυτό το κακούργημα. Αναμένω λοιπόν από τους αρμοδίους, θα παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον τις ενέργειές τους και αναλόγως μάλιστα. θα κινηθούμε κι εμείς. Λοιπόν κύριε Βελάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.